Η κυρία Γιαννακάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα για τη συμφωνία με την Βουλγαρία για τη δίωδο Σλάτων Καρντ Ξάνθης. Η συμφωνία η οποία καλούμεθα να επικυρώσουμε έχει υπογραφεί και έχει τεθεί ήδη σε ισχύ εδώ και 4 χρόνια, όπως προανέφεραν και άλλοι αγορητές. Και αυτό είναι ένα γεγονός που έχει δημιουργήσει ήδη πάρα πολλά ζητήματα και μια προβληματική κατάσταση. Η μη κυρώσή της μέχρι σήμερα από τη Βουλή συνεπάγεται τη νομική ανυπαρξία της συνοριακής διόδου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεθοριακός σταθμός και κατ' επέκταση κανένας ουσιαστικός έλεγχος. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, η συνοριακή διόδος χρησιμοποιείται εκτεταμένα και από φορτηγά οχήματα, γεγονός που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις, το έχουν αναφέρει και άλλοι, από τις διατάξεις παρούσας συμφωνίας, και που φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παράνομο εμπόριο. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ξάνθης, καθώς και των παραγωγικών φορέων της περιοχής, τη σύνταξη έκθεσης που απευθυνόταν στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία υπήρχε περιγραφή της αρνητικής κατάστασης στην οποία μόλις αναφέρθηκαν και στις αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία, και απαιτούσε την εξέβρεση μιας ουσιαστικής λύσης. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, οι αρχές προέβησαν άτυπα στη σταδιακή τοποθέτηση αστυνομικών για τη φύλαξη της περιοχής, οι οποίοι όμως αφενός ήταν ανειδίκευτοι για την εκτέλεση ενός τόσο σημαντικού έργου, το οποίο δεν είχε και νομική κάλυψη, όπως ανέφερα στην αρχή. Δεν υπήρχε καμία υποδομή, όπως ανέφεραν και άλλοι εισηγητές, και χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, όπως προκύπτει και από έγγραφες καταγγελίες των αστυνομικών της Ξάνθης προς το διευθυντή του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Να σημειωθεί ότι λόγω του συγκεκριμένου συνοριακού χαρακτήρα της συνοριακής διόδου του Αγίου Κωνσταντίνου δεν προβλεπόταν καν η ύπαρξη τελωνίου. Συγκεκριμένα, το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως ήπιας κυκλοφορίας και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση επιβατικών αυτοκινήτων. Επί της ουσίας, η χρήση του δικτύου από λεωφορεία και φορτηγά απαγορεύεται ρητά. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η ανυπαρξία μεθοριακού σταθμού έχει οδηγήσει στην εκτεταμένη χρήση του δικτύου για παράνομους εμπορικούς σκοπούς, με αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία. Συνήθις πρακτική αποτελεί η εισαγωγή βουλγαρικών προϊόντων παράνομα και επομένως αφορολόγητα, και η μεταπόλησή τους στην ελληνική αγορά σε αρκετά υψηλότερη τιμή, εξασφαλίζοντας μεγάλα κέρδη για τους εισαγωγείς και ζημιώνοντας τους καταναλωτές και κατ' επέκταση το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ο λόγος που η συγκεκριμένη δίωδος δεν μπορεί να είναι εμπορική έγκυται σε συμφωνία του 1996 μεταξύ των δύο κρατών για τη δημιουργία εμπορικού δικτύου που θα ενώνει κάθετα την Ξάνθη με τη Βουλγαρία μέσω της περιοχής του Δημαρίου. Παρότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει εδώ και 18 χρόνια και παρόλο που η βουλγαρική πλευρά έχει παραδώσει εδώ και αρκετά χρόνια το έργο που της αναλογούσε, η ελληνική πλευρά δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι τουλάχιστον περίεργο ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις αμέλησαν την προώθηση ενός εμπορικού δικτύου με σημαντικά ωφέλη για την οικονομία, το οποίο μάλιστα ήταν χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, ενώ έδωσαν προτεραιότητα σε ένα δίκτυο το οποίο στην καλύτερη περίπτωση εξυπηρετεί απλά τουριστικούς σκοπούς. Ακόμη πιο περίεργη όμως είναι η καθυστέρηση κύρωσης της παρούσας συμφωνίας, που οδήγησε στη δημιουργία όλων αυτών των προβλημάτων που έχει γίνει εκτενής αναφορά. Τέλος, η συμφωνία αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να ακυρωθεί άμεσα για να διευθετηθεί η ομαλή λειτουργία της διόδου μέσω της δημιουργίας μεθοριακού σταθμού. Επιπλέον, πρέπει να δρομολογηθούν οι εξελίξεις ώστε να ολοκληρωθεί και το έργο εμπορικής σύνδεσης της Ξάνθης με τη Βουλγαρία, που σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό δίκτυο που θα προκύψει μέσω του κοινοτικού δικτύου μεταφορών θα αποτελέσουν τις βασικές υποδομές προκειμένου να αναπτυχθεί ο εξαγωγικός τομέας της περιοχής προς τις υπόλοιπες χώρες νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όσον αφορά στο κείμενο στην κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης με την Αρμενία, πάρα πολύ γρήγορα θα σταθώ σε δύο μόνο σημεία. Η Αρμενία είναι μια χώρα η οποία έχει υποδειγματικές σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά πρέπει να σταθούμε και στο γεγονός ότι έχει υποδειγματικές
υποδειγματικά κακές σχέσεις με όλους τους γείτονές της. Από εκεί και πέρα, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκτενής λόγος γίνεται στην εισαγωγική έκθεση, πρέπει να σταθούμε στην έκθεση του παρατηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών αναφορικά με τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών πριν ακριβώς ένα χρόνο. Επίσης, το επίπεδο γενικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αρμενία είναι κάτι που χρήζει μεγάλης βοήθειας και εδώ η Ελλάδα θα μπορούσε να συνεισφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σταθούμε και στην τελευταία έκθεση του State Department, που πέρα από τα προηγούμενα κάνει λόγο και ουσιαστικά στην πολύ μηδαμινή δυνατότητα που έχουν οι Αρμένοι στο να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στη χώρα λόγω ακριβώς της αδιαφάνειας των εκλογών. Θεωρούμε ότι η παρούσα συμφωνία στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τις διμερείς συμφωνίες που η Αρμενία κάνει με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα στον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας και στην βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ.